Ξεκινώ ευχαριστώντας τους οργανωτές για την πρόσκληση, εσάς που μαζευτήκατε, σαββατιάτικα. Όταν κανείς έρχεται, μιλάει τελευταίος, έχει το καλό ότι ξέρει τι έχουν πει άλλοι, αλλά το δύο κακά, πρώτον το κοινό είναι κουρασμένο και δεύτερο ότι πολλά από αυτά που ήθελα να πει τα έχουν πει ήδη άλλοι. Οπότε προχωράει. Ας πούμε, θα ξεκίναγα με την προσωπική μου διαφωνία για τη χρήση της ονομασίας αναθεωρητισμός στον τίτλο. Με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό αυτά που θέλω να πω ο Πολυμέρης ο Βόγλης. Το ότι η ιστορία ως εξιστόρηση έτσι, συγκροτημένη και νοηματοδότηση του παρελθόντος υπόκειται σε μια αναέναρη αναθεώρηση έτσι και αλλιώς και λόγω της προσθήκης νέων πηγών και λόγω των νέων ερωτημάτων που συνήθως προκύπτουν από την εμπειρία και τον προβληματισμό μας. Και ότι ο αναθεωρητισμός γενικά δεν είναι κάτι κακό. Αλλά εξού και όπως είπε και ο Γιάννης Καλύβα και Μαρατζίδης, το διεκδικούν με περηφάνεια ότι είμαστε ως τεκμήριο ελευθεροφροσύνης. Ότι εμείς δεν δεσμευόμαστε από το κόμμα μας, αναθεωρούμε τις καθεστωτικές αντιλήψεις. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς άλλωστε, η ιστορική χρήση του όρου, για πρώτη φορά ο όρος χρησιμοποιήθηκε, θυμάμαι, τα δεκαετία του 70 για τους αρνητές, από τους ίδιους μάλιστα, ως αυτοπροσδιορισμός των αρνητών του ολοκαυτώματος, του Φορισσόν τότε, του Γκαροντί στη συνέχεια. Του Ιρβινγκ αργότερα, αντικαταστάθηκε ήδη από τη δεκαετία του 90 από του αντιπάλου με τον όρο αρνητισμός. Επειδή ο αναθεωρητισμός εμπεριέχει μια θετική έτσι, απόχρωση, ότι αναθεωρεί μια κατεστημένη άποψη, ενώ στην πραγματικότητα αρνεί σε κάτι το προφανές το ολοκαύτωμα. Στη δικιά μας περίπτωση, νομίζω ότι είναι πολύ πιο χρήσιμος ο όρος μεταναθεωρητισμός, τον οποίο με χαρά είδα ότι υιοθετεί και ο Πολυμέρης. Ακριβώς επειδή ανταποκρίνεται και σε μια διεθνή ορολογία σε σχέση με την ιστοριογραφία όχι του Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί εδώ εμπεριέχει, ας πούμε, όταν χρησιμοποιήθηκε ότι υπήρχε ένα. Αλλά του ψυχρού. Στην ιστοριογραφία του ψυχρού πολέμου στη Δύση έχουμε τρία διαφορετικά ρεύματα. Έχουμε την ψυχροπολεμική ορθοδοξία, έτσι, κομμουνιστικός κίνδυνος, η Δύση αμυνόμενη απέναντι στη Σοβιετική απειλή. Αυτή η ορθοδοξία αναθεωρείται. Από το αναθεωρητικό ρεύμα, όπως λέγεται και revisionist, ξεκινάει τη δεκαετία του 60 στη Δύση και γιγαντώνεται μετά το 68, που επισημαίνει ότι η Δύση ήταν περισσότερο επιτιθέμενη παρά αμυνόμενη και το τεκμηριώνει και τα καλά, και ακολουθεί το μεταναθεωρητικό ρεύμα από τη δεκαετία του 80 και μετά και κυρίως από το 89, που επαναφέρει στην πράξη την παλιά ορθοδοξία. Και στην περίπτωση Καλύβα Μαρατζίδη, δεν έχουμε στην ουσία μια αναθεώρηση κάποιας ορθοδοξίας, αλλά έχουμε την επαναφορά της προδιατορικής κυρίαρχης εκδοχής για τα πράγματα, με ένα ξενιαρισματάκι όπως θα δούμε. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι ποια είναι η κοινωνική βάση, υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην κοινωνική βάση, η ιστορία δεν γράφεται εν κενό, ανταποκρίνεται σε πραγματικές κοινωνικές πραγματικότητες, ιδίως η ιστοριογραφία που βλέπουμε να έχει μια γύρωση. Προφανώς κάποιος που ασχολείται με την κατάσταση των επτανήσεων μεταξύ 1812 και 13, ενδεχομένως γράφει το κομμάτι του. Αλλά βιβλία που προκαλούν δημόσιες συζητήσεις και γενικώς τα αντικείμενα τα οποία ενδιαφέρουν ένα ευρύτερο κοινό έχουν να κάνουν με κοινωνικές συγκρούσεις και δυναμικές. Το βιβλίο για το οποίο μιλάμε σήμερα είναι κατά τη γνώμη μου η τρίτη εκλαϊκευτική αφήγηση που συγκροτεί τη δημόσια, ή επιχειρεί να συγκρατήσει τη δημόσια εικόνα της δεκαετίας του 40. Σε μια μερίδα τουλάχιστον του αγνωστικού κοινού και να θέσει όρους συζήτησης από τη μεταπολίτευση και μετά. Έχουν προηγηθεί άλλα δύο, δεν είναι από καθηγητές του Γκέιλ, αλλά σηματοδοτούν και αυτά μια δεξιόστροφη, κατά τη γνώμη μου, η μετατόπιση από το ένα στο άλλο, δεξιόστροφη ανάγνωση και έμφαση στην κοινωνία. Το πρώτο ήταν το γνωστό βιβλίο του Ντομινίκ Εντ, Η Καπετάνη, που στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 1975. Μια λαϊκή, και το οποίο αντιδιαστέλει μια λαϊκή σε ένα κλίμα του 68 στη Δύση και του μεταπολιτιστικού εδώ, αντιδιαστέλει τη λαϊκή επαναστατική γραμμή που συμβολίζει ο Βελουχιώτης και το Αντάρτικο στην κομματική γραφειοκρατία, που στην ουσία και παίζει και με το μαοϊκό σχήμα τότε πόλης υπαίθρου. Η ύπαιθρος είναι η επανάσταση, η πόλη είναι η συντήρηση μέσα στο κίνημα και ήταν πολύ πιο δημοφιλές και νομίζω πολύ πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τη χάραξη της συλλογικής συνείδησης μέσα στην αριστερά, από ότι το πολύ σοβαρότερο έργο, και πολύ μεγαλύτερο βέβαια, του Θανάση Χατζή είναι και η φόρα επανάσταση που χάθηκε. Το οποίο ακόμα, όποιος το διαβάζει σήμερα, βλέπει ότι διατηρεί εξαιρετικά την επικαιρότητά του και τη σοβαρότητά του και τις αποχρώσεις, παρότι είναι προσαρμοσμένο σε μια κουλτούρα της εποχής, στέκεται πολύ περισσότερο από πάρα πολλά σύγχρονα έργα για τη μελέτη της περίοδου.
η κοινωνικοπολιτική βάση αυτού του επικοδομήματος, ας το πούμε, ήταν ο ριζοσπαστισμός της μεταπολίτευσης, η κρίση του παγκόσμιου και του εγχώριου κομμουνιστικού κινήματος και κυρίως του στρατιωτικοποιημένου μοντέλου κομματικής οργάνωσης, έτσι, η λογική ενός επαναστατικού υποκειμένου που ξεπερνάει ή έρχεται σε υπόρρητη αντίθεση με την κομματική ιεραρχία, και βεβαίως οι εξεντανίκες των αντάρτικων, των περιφερειακών, το παγκόσμιο 68, σαν τη διαστολή με το μοντέλο κόμμα που είπαμε ότι πήγε σε κρίση. Η δεύτερη τομή είναι το βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου, Ο Αρχηγός των Ατάκτων, το 1997. Εδώ έχουμε το ίδιο μοντέλο της κόντρας, αλλά με πλήρη αποκομμουνιστικοποίηση της ιαμικής αντίστασης, που από το εκδοχή του κομμουνιστικού κινήματος μετατρέπεται σε εκδοχή της αντιστασιακής φύσης διαχρονικής του ελληνισμού ως τέτοιου. Ποια είναι η κοινωνικοπολιτική βάση του φαινομένου? Εντάξει, είναι λίγο προσωπική ματιά, αλλά νομίζω ότι είναι οι πρώην αριστεροί και μετέπειτα γιάπηδες, οι τζιπάρες, οι ξενώνες των 200 ευρώ στους κορισχάτες τη δεκαετία του 90, άνθρωποι δηλαδή που είχαν πίσω τους το βελουχιώτη και τις αναφορές, αλλά δεν είχαν πια το κόμμα και την αριστερή στράτευση και την κοινωνική αλλαγή. Έχει πέσει και το 90. Το κομμουνιστικό όραμα για πολλούς έχει υποκατασταθεί σε όλες τις εκδοχές του, έτσι. Από τον εθνικισμό ως βασική ιδεολογική αναφορά, το σοσιαλιστικό όραμα, και άρα το Αντάρτικο δεν είναι πια μια εναλλακτική εκδοχή κομμουνιστικού κινήματος, αλλά κάτι άταχτοι που καβαλάνε τα βουνά και τρέχουν με τα άλογα, όπως είναι η γνωστή ταινία, η προπαγανδιστική, το γνωστό προπαγανδιστικό φιλμάκι, όπως κατά φαντασία ο άλλος με την τσιπάρα οργώνει την ορεινή Ελλάδα, ας πούμε, εκείνη την περίοδο. Η τρίτη τομή είναι αυτή, το νέο κύμα, το οποίο συμπυκνώνεται, και επειδή θα μιλήσουμε γι' αυτό, ας δούμε και το πού προέρχεται. Η απαρχή του, τα βασικά, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που επισήμανε ο Πολυμέρης, την αντοχή του σχήματος από το 42 ΕΑΜ, 41-43 και 43 έως 49, ΕΑΜ, δοσού και λοιπά, μετά. Η απαρχή αυτού του αντεπίθεσης στην κυρίαρχη ιδεολογία της αριστεράς μεταπολίτευση είναι το 1984 και είναι μια ενδοδεξιά υπόθεση. Με πρώτο αυτουργό τον Γεράσιμο Αποστολάτο, έναν άνθρωπο των Εγγλέζων και της δεξιάς αντιαμικής κίνησης στην Κεφαλονιά επικατοχής, υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος στην εφημερίδα Καθημερινή το 1984 για το ΕΑΜ, με αφορμή τη μάχη της αμφιλοχίας. Και υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στον Αποστολάτο, τον Μαρίνο και διάφορους άλλους ΕΑΜοφάγους και τον Βούλτεψη, δεξιχέρι του Μητσοτάκη, ο οποίος βεβαίως ήταν από τους αερασίτες που είχαν μπει στην αμφιλοχία. Αλλά και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εσωτερική συζήτηση, η οποία συνεχίζεται με πάρα πολλά γράμματα. Η κατάληξη αυτής της υπόθεσης υπάρχει ταυτόχρονα μια επιστολή του Αποστολάτου, θα τη διαβάσετε σε μεταγενέστερο αφιέρωμα του φαντάσματος, σε δύο-τρεις εβδομάδες, η οποία το 1984 λέει πρέπει να αντεπιτεθούμε πολιτικά στην αριστερή ιστοριογραφία και πρέπει το κόμμα να στηρίξει. Γιατί χάσαμε το κράτος, έχουμε πια το κόμμα. Αυτή η διαδικασία εσωτερική ολοκληρώνεται το 2000 με το γνωστό βιβλίο Κίτσος Μαλτέζος του Πέτρου Μακριστάικου, ο οποίος εκτός από δικηγόρος και κολλητός του Λικουρέζου που τον ενέπνευσε, όπως λέει, να το έχω γράψει, είναι ταυτόχρονα και ένα από τα ηγετικά στελέχη της Καραμαλικής ΟΝΕΔ. Υπήρξε ένα από τα τέσσερα ηγετικά στελέχη της ΟΝΕΔ που τον Ιούνιο του 1976 διόρισε ο Καραμαλής, όταν η ΟΝΕΔ έκανε αριστερισμούς και πήγε σε αντινατοικές διαδηλώσεις στη Ρόδο κλπ. Ξήλωσε ο Καραμαλής όλη την ηγεσία και έβαλε τέσσερα στελέχη. Τον Πολύδωρα, τον Σαμαρά, τον Αναστάσιο Παπαλιγούρα και τον Πέτρο Μακριστάικο, υπεύθυνο επαρχιών. Εδώ για να εξηγήσουμε λίγο τη δεξιά, στη μεταπολίτευση, υπάρχει ο επίσημος αντικομμουνισμός, που ξενερώνεται βέβαια λόγω της εμπειρίας της Χούντας, αλλά υπάρχει και η ουσιαστική αυτοκριτική μιας μερίδας της δεξιάς, που την εκπροσωπεί κυρίως ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, με υπόβαθρο, ποιο ήταν το υπόβαθρο αυτού του φαινομένου. Ήταν η εμπειρία της Χούντας. Όταν το πολιτικό προσωπικό της δεξιάς παραγωνίστηκε από τους μπράβους του, και η μη κομμουνιστική αντίσταση επί Χούντας έχει ένα ενδιαφέρον για όσους την ψάχνουν, είναι και ένας μικρός εμφύλιος μεταξύ ποιων? Των αντικομμουνιστών της κατοχής, των οργανώσεων αυτών της γκρίζας ζώνης που λέει ο Καλύβας. Δηλαδή, έχουμε χουντικού, οι μισοί πήγανε στη Χούντα, ο Λουκάς Πάτρας, ο Φθενάκης, διάφορα στελέχη, γίνανε υπουργοί της Χούντας, οι άλλοι μισοί βάζαν βόμβες. Έτσι, ο Φίλιας, ο Μαγκάκης, ο Πεπονής, διάφοροι μετέπειτα. Οι οποίοι σε επικατοχής είναι σαν ένοπλες αντιαμερικές οργανώσεις, έτσι. ΕΣΑΣ κλπ. Που κινούνται, είναι αντιστασιακές μεν, αλλά κουμπάνε και σε αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη. Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία μετά το 1981 πάει στα ακροδεξιά, αλλά αυτό περιθωριοποιείται, χάνει την ηγεμονία και τον έλεγχο της κατάστασης και το 1985 περνάει στη γραμμή της συμφιλίωσης με τον Μητσοτάκη, όπου
δεν είναι μια γενικώς πανεθνική συμφιλίωση. Εμπεριέχει μια δεύτερη δαιμονοποίηση και δεύτερη απλώς μετατόπιση νέας διαχωρητικής γραμμής. Συμφιλίωση δεξιάς-αριστεράς και ταυτόχρονα το Πασόκ ως φασιστικό ή ιονίφασιστικό γίνεται ο νέος εχθρός αυτής της σύμπραξης που είδαμε το 89. Εμπεριέχει και μια δευτερεύουσα, κυρίως από την αριστερά, δαιμονοποίηση του κέντρου Γεωργίου Παπανδρέου κλπ. Σε εκείνη την αφήγηση. Τα όρια αυτής της πολιτικής φάνηκαν στη δεκαετία του 2000, τέλη 90, όταν η δεξιά νικάει πια επί Καραμανλή ιδίως, αλλά ενώ έχει την πρωτοκαθεδρία, την πολιτική, την ιδεολογική κλπ., αναγκάζεται να πηγαίνει ιστοριογραφικά να προσκυνάει ο Καραμανλής στον Άι Στράτη τα θύματα του θείου του. Γιατί ο Άι Στράτης, ως γνωστόν, είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης που έμεινε όταν έκλεισε Μακρόν ο Σιγκιάρος κλπ. Μέχρι το 62. Δηλαδή αυτό που τον διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα. Είναι το πολύ πολύ σερέτο το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται γύρω στο 2000 με το στήσιμο του Δικτύου Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων, στο οποίο πρωταγωνιστούν Καλύβας και Μαρατζίδης. Αλλά είναι σχετικά ευρύτερο. Αυτό το δίκτυο σηματοδοτεί την υπέρβαση αυτής της ενδοδεξιάς ζήμωσης στη βάση της πραγματικότητας και των αντιθέσεων της ισχυρής εντός εισαγωγικών Ελλάδας του 96-2004, της εποχής Σιμίτη. Στη βάση δηλαδή της προγραμματικής σύγκλησης της Νουδού και των Νέων Πασόκ στο μεσαίο χώρο, με ταυτόχρονη ύφεση, καταστολή και κατασυκοφάντηση των κοινωνικών αγώνων που βγαίνουν από αυτό το συνενετικό πλαίσιο. Και το ντουέτο συμβολίζει αυτή τη σύγκληση. Ο Στάθης Καλύβας ήταν μέχρι κάποιο σημείο στα μέσα της δεκαετίας του 2000 μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Καραμανλή, Κωνσταντίνος Καραμανλής. Προσέξτε, όχι του Ιδρύματος Καραμανλής, που είναι το μαγαζί του Εθνάρχη, του Ινστιτούτου Δημοκρατίας, δηλαδή του κομματικού think tank της Νέας Δημοκρατίας. Είναι διαφορά. Και ο Μαρατζίδης, ένας παλιός δεξιός ρηγάς από τη Θεσσαλονίκη, που ήταν πολύ δεξιά για μας, στην Ιαρδά, ας πούμε, και εγώ δηλαδή, και ο οποίος βρέθηκε κάπου στον περίγυρο του Νέου Πασόκ. Δεν τον έχω παρακολουθήσει τόσο συστηματικά στο Καλύβα, αλλά προς τα εκεί κινόταν. Το δίκτυο τώρα της, λειτουργήσε σαν χώρο ζήμωσης για ένα ευρύτερο κόσμο. Είχε δύο βασικές πτυχές δράσης. Μια διαδικτυακή λίστα, στέλναμε email που πήγαιναν σε όλους και γυρνάγανε από όλους, και συνέδρια, τακτικά συνέδρια, τα οποία είχε μια, μια παράλληλη διτή δομή. Από τη μια μεριά τα περισσότερα συνέδρια, όχι όλα, ήταν ανοιχτά. Με call for papers, τα οποία ήταν πολύ ανοιχτό πράγμα σε σχέση με τα δεδομένα της τότε εποχής. Τώρα το κάνει περισσότερο το Πάντιο αυτή την ιστορία, ας πούμε, και έχει φτάσει στο να έχει 100 άτομα κάθε συνέδριο. Και ταυτόχρονα είχε μια δεύτερη δομή κλειστών διοργανώσεων. Υπήρξε, ας πούμε, μια διοργάνωση στη Γενάδιο που βγήκε βιβλίο για τους Αναορθόδοξους Πολέμους, στην οποία ήταν μιλημένο. Δηλαδή, εμένα μου είπε, άνθρωπος, θα πας εκεί, μπορώ να μιλήσω στον Καλύβα. Είχαμε ήδη πλακωθεί δημόσια, αλλά να μιλήσω, να σε βάλουν. Δηλαδή, ήταν τέτοιο τύπο. Και ήταν με ξένα πανεπιστήμια, το οποίο τι ήταν, ένα κλείσιμο ματιού ότι τα καλά παιδιά θα πάνε ψηλά. Θα σε διασυνδέσω με διάφορα αμερικάνικα πανεπιστήμια και θα φύγεις σε άλλου τύπου διοργάνωση από εκεί που μαζεύουμε όλο τον μπούγιο και πλακωνόμαστε. Λοιπόν, και τρίτον, υπάρχει ένα προσδιορίστο καθοδηγητικό κέντρο σε όλη αυτή τη διαδικασία, το οποίο εγώ προσωπικά ήμουν μέλος της λίστας από το 2001 μέχρι το 2008. Δεν καταλάβαινες. Κάποια στιγμή, με αφορμή τη Γενάδιο, έστειλα ένα email και ρώταγα να μου πείτε πώς αποφασίζονται τα συνέδρια, πώς αποφασίζουν η θεματολογία και το πού και οι συνδιοργανωτές. Και πώς Λοιπόν, η απάντηση από το Μαρατζίδη ήταν άρες μάρες. Γενικώς είναι μια δομή χαλαρή. Αλλά ποιο είναι το όργανο στις μπύρες, αποφασίζεται. Από τέσσερις ανθρώπους Θεσσαλονίκης, ποιοι το αποφασίζουν, εγώ προσωπικά δεν το έμαθα. Ίσως ο Πολυμένης ξέρει κάτι παραπάνω. Τέλος, αυτή η τάση υπήρχε ένας ρητός, υπόρρητος αλλά σαφής. Όχι ρητός, υπόρρητος αλλά σαφής, μακαρθισμός. Αυτό φαινόταν με λανθάντο τρόπο στη λίστα, δηλαδή κάποια στιγμή υπήρχαν κάποια ψιλολιτσαρίσματα ανθρώπων που βάλαν κάποια ερωτήματα. Κυρίως αυτό το πράγμα έμπαινε όμως στο όνομα της αμφισβήτησης των κυρίαρχων δογμάτων. Και υπήρξε τέλος και μια ανοιχτή λογοκρισία, εκεί κορυφώθηκε μια κρίση, όταν το Δεκέμβρη του 2008, που είχαμε βγει στα κάγκελα οι περισσότεροι, μας δηλώθηκε από το διαχειριστή της λίστας ότι απαγορεύεται να συζητάμε για τα γεγονότα του Δεκέμβρη, ενώ ο Δεκέμβρης ήταν σε εξέλιξη. Σημειωτέων ότι δεν ήταν μόνο για τη δεκαετία του 40, δηλαδή ο Καλύβας ο ίδιος προσωπικά είχε βάλει θέμα την άνοιξη του 2001 να κουβεντιάσουμε αν είναι συγκρούσεις διακοινωτικές στην Μπουγουδουμούν Εμφύλιος και να μιλήσουμε για αυτές. Έμπαιναν διάφορα θέματα δηλαδή που δεν είχαν καμία σχέση με τη δεκαετία του 40 ούτε με την Ελλάδα. Αλλά ο Δεκέμβρης του 8 και το Βάρκη Ζατέλο Ζωή Μαζική εκεί ήταν εκτός θεματολογίας. Εκείνη την μέρα, τότε αποχώρησα κι εγώ και
πριν και μετά από μένα, καμιά δεκαπενταριά άνθρωποι. Από το Σπύρο, το Μαρκέτο και την Αλέκα την Ιωαννίδου μέχρι διάφορου άλλου. Λοιπόν, η προσωπική μου στάση, μια και το έθεσε και ο Πολυμέρης, ήταν ότι αποτελούσε ένα πεδίο σύγκρουσης αυτός ο χώρος. Υπήρχε κόσμος, ο οποίος δεν ήταν δεδομένο ότι ήταν απέναντι, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να πάμε το ρεύμα, έπρεπε να μετέχουμε και ταυτόχρονα να προβοκάρουμε. Δηλαδή να προβοκάρουμε μια συζήτηση όσο γίνεται γρηγορότερα, ώστε να ξεκαθαριστούν κάποια μέτωπα. Γιατί ο κίνδυνος, κατά τη γνώμη μου, ήταν με το πρόσχημα και το ένδυμα της δίθεν αποστασιοποίησης, της δίθεν κριτικής στις κατεστημένες απόψεις κλπ. Στην ουσία να οικοδομηθεί ένα πολύ σκληρό πράγμα και ως δομή και ως άποψη, το οποίο θα προχωρήσει μετά σε μαζική σφαγή κάθε αντιφρονούσας από τα αριστερά απόκλησης. Ενώ θα χώραγε ακόμα και ψιλοφασίστες, ας πούμε, ως μια άλλη άποψη. Ποια είναι η κοινωνικοπολιτική απέφθηση αυτού του εγχειρήματος? Νομίζω πρέπει να διακρίνουμε δύο διαφορετικές φάσεις. Συγγνώμη. Πριν και μετά το μνημόνιο. Στην πρώτη φάση, δηλαδή τη δεκαετία του 2000, η ακροδεξιά είναι πολύ παρεπιπτόντος μόνο σημείο αναφοράς, έως τους ενοχλεί. Μπορεί η Χρυσή Αυγή να βγάζει το βιβλίο του Μαρατζίδη στην αντικομμουνιστική βιβλιοθήκη που προτείνει στους αναγνώστες της, αλλά αυτό βιώνεται και από τους ίδιους ως προβοκάτσια. Παρόλο βεβαίως που κάποια μέλη αυτού του κύκλου, όπως ο Θανάσης Καλανιώτης, τον οποίο μιλούν και τον έχουν σαν πηγή κάποια στιγμή στο βιβλίο Καρύβας Μαρατζίδης, ήταν ο επίσημος ομιλητής στα μνημόσια των Ταγμάτων Ασφαλιτών, στα Πετρανά, το Βαθύλακο κλπ. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρότερο target group. Κυρίως η βάση σε αυτή τη φάση που τσιμπάει στο εγχείρημα είναι η βάση του νέου Πασόκ. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θέλαν να αποποιηθούν συλλογικά τις αριστερές αναφορές του παρελθόντος. Εντάξει, ήταν με τον εξυγχρονισμό πια, ήταν με το ό,τι ήταν, το νέο Πασόκ, επισημήτη. Αυτό πάμε δεν μπορούσε πια. Έπρεπε να κόψει κάποιος τις γέφυρες με το βελουχιώτη που είχε στο φοιτητικό του δωμάτιο. Και με τα μοντέρνα νέα στρώματα ερευνητών, προτζεκτάκιδες, τύποι. Έχω βαρεθεί, ρε παιδί μου, να ακούω ότι κυνηγήθηκαν οι αριστεροί. Το έχω ακούσει από άνθρωπο που με δείξε ενέργεια. Εξού και από αυτοπροσδιορισμός της τάσης ως φρέσκια ματιά, έτσι είναι απολυτή. Προϊόν, νομίζω, των ιδιωτικών ηλεκτρονικών μιμιέ, είναι κυρίως νεότερα. Ας δούμε, ας πούμε, εγώ θυμάμαι τη λογική σου ότι δεν βγάζουμε ανάλυση, αλλά βγάζουμε συνέστημα. Όταν το 1988 ήμουνα στο Sky ως νεοπροδιευθής και μας κάναν μαθήματα στο ράδιο του Sky, διάφοροι που είχαν έρθει από τη Δύση, από το Βέλγιο νομίζω και τη Γαλλία, μας λέγανε όταν έχουμε απεργία δεν λέμε ποτέ τα αιτήματα. Λέμε γενικώς. Όταν έχουμε μια κοινωνική σύγκρουση με ανεργία, δεν βγάζουμε το συνδικάτο που θα μας εξηγήσει γιατί υπάρχουν οι απολύσεις. Θα βγάλουμε έναν άνεργο που θα χτυπιέται. Γιατί αυτός τραβάει τον κόσμο. Βέβαια, ο άνθρωπος καταλαβαίνουμε πολύ καλά γιατί γίνεται αυτό. Η mainstream δεξιά εκείνη την περίοδο δεν αποτελεί κεντρικό target group. Ο μεσαίος χώρος, Καραμαλή κλπ. Όπου αντανακλάθηκε άποψή του και στην γνωστή ταινία του Βούλγαρη, παίζει στην εθνική συμφιλίωση εκείνη την περίοδο και σε ένα περίεργο έτσι αντιμπεριαλισμό και εθνική περηφάνεια, αυτό που βγάζει ο δεύτερος Καραμαλής. Διαφορετική τομή είναι η τομή δεύτερη το 2010, τα μνημόνια. Όπου στην ουσία αυτό το ρεύμα συγκροτεί την ιστοριογραφική κατήχηση και ως πτυχή της ιδεολογικής διαμόρφωσης του μπλοκ του ΝΕ. Έχουμε έναν αντικομμουνιστικό αντισυρισμό, εντάξει, μια παλιά συναγωνίστρια μου έλεγε από το ψυχικό, Σιμωρίδης ο Τσίπρας, την είχα πετύχει συγκεντρώσεις του ΝΕ. Αυτός ο Σιμωρίδης, ο αρχισιμωρίδης, μου το είπε 10 φορές, ας πούμε, μιλάμε μικρότερο από μένα, έτσι. Δεν είναι γιαγιά που το θυμάται. Λοιπόν, και η υπέρβαση των ιστορικών εσωτερικών διαχωριστικών γραμμών, Πασόκ δεξιάς και δεξιάς ακροδεξιάς. Έξω και βλέπουμε το Μανδραβέλη να βγάζει τα ντοκουμέντα του Πλεύρη, ας πούμε, τους απαγχωρισμένους από τους τάγματα ασφαλείτες, τους δίθεν απαγχωρισμένους από το Ελλάς και διάφορα άλλα φαινόμενα αντίστοιχα, ας πούμε, τους τζιμερικούς να παίζουν πολύ Πλεύρη κλπ. Σε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία κυκλοφόρησε και έπιασε αυτό το κανονιστικό εγχειρίδιο, ως κανονιστικό εγχειρίδιο, τον βιβλίο των Καλύβα Μανατζίδη. Βασικός λόγος, θα πω και εγώ δύο πράγματα για τη σχετική του επιτυχία. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό που περιέγραψα μέχρι τώρα. Η ανταπόκριση σε συγκεκριμένο συσχετισμό δυνάμεων, η κάλυψη ως πραγματικού κενού ιδεολογικής διαμόρφωσης μιας μερίδας του αναγνωστικού κοινού. Target group του βιβλίου πια και όχι του όλου κύματος είναι δύο πράγματα. Δύο επάλληλοι κύκλοι. Ο ένας, ο πυρήνας, είναι ο σκληρός πυρήνας του ναι, που διψά για επιχειρήματα καφενιακού τύπου να βγούμε να πλακώσουμε τους άλλους και να στηρίξουμε τη γραμμή και το ναι στο μνημόνιο και το είμαστε Ευρωπαίοι και όλα τα σχετικά.
Δεύτερο, είναι ο πιο απολύτικος περίμετρος αυτού του πράγματος, που έχει ζαλιστεί από τις εξελίξεις. Είναι αρνητικός απέναντι στην ακροδεξιά επιχειρηματολογία. Δεν τζιμπάει να του βγάλει στην κομμουνιστοφαγία, αλλά είναι ανοιχτός σε κάθε λογική επανερμηνεία. Και είναι προφανές ότι αυτό το δεύτερο κομμάτι μας αφορά και ως κρίσιμο διακύβευμα τις μάχες που δίνεται αυτή την περίοδο στο πεδίο της ιστοριογραφίας. Συμπληρωματικοί λόγοι διάδοσης είναι από την κοινωνική δυναμική που περιέγραψε και λίγο και ο Πολυμέρης. Θα έλεγα όμως όχι ηγεμονία πια του φιλελεύθερου, της φιλελεύθερης αφήγησης, αλλά της σκληρής αντιδραστικής δεξιάς. Δηλαδή το γεγονός ότι η Κακούρη πουλάει με τον λόγο των Κωνσταντινικών ουσία τα 2Β, η οποία Κακούρη θυμίζω ότι είναι αυτή που είχε πει ότι ο Μεταξάς ήταν η σωστή λύση. Έτσι, πριν από μερικά χρόνια. Και είχε γίνει σκάνδαλο τότε. Λοιπόν, και ως τέτοια πουλάει για τα 2Β, νομίζω, και όχι για τον Βενιζέλο. Δύο βασικοί λόγοι είναι ένας εξωτερικός και ένας εσωτερικός. Ο εξωτερικός είναι προφανής η κοινωνική επιφάνεια και ορατότητα των συγγραφέων, και μιλάω εκεί όχι μόνο για τους ακαδημαϊκούς τίτλους που πιάνουν πια σε ένα κοινό, αλλά την παρουσία του στα ΜΜΕ είναι αναγνωρίσιμη, αλλά και την προηγηθήσα συζήτηση. Δηλαδή, μετά από 12 χρόνια από τον περίφημο διάλογο του 4, έρχεται τον ντουέτο να μας δώσει το δείγμα γραφής του. Λογικό είναι ότι υπάρχει και μια περιέργεια και ένα κοινό που έχει φτιαχτεί αυτά τα 12 χρόνια. Πολύ περισσότερο από ό,τι αν έβγαινε το καλοκαίρι του 2004. Το δεύτερο είναι η ίδια η δομή του βιβλίου, που δεν διεκδικεί ακαδημαϊκούς τίτλους. Το θεωρεί δεδομένο την ακαδημαϊκή, εφόσον είναι δύο πανεπιστημιακοί και μάλιστα ο ένας του εξωτερικού, αλλά αποτελεί εξαιρετικό δείγμα πολιτικής προπαγάνδας, εξού και είναι όχι από ιστορικούς αλλά από πολιτικούς επιστήμονες, με στόχο το δεύτερο γκρουπ. Δηλαδή, χοντρικά θα έλεγα, είναι ένα βιβλίο με σκληρά ακροδεξιό περιεχόμενο, αλλά πολύ μετριοπαθές και μοντερνιζέ περιτύλιγμα. Υπάρχει μια προσχηματική και διακηρυκτική και επανειλημμένη αποστασιοποίηση. Εμείς δεν είμαστε ούτε με τους μεν ούτε με τους δε. Βεβαίως είναι με τους μεν στο τέλος, αλλά δηλώνουν συνέχεια ότι δεν είναι με τους μεν και τους δε, και μάλιστα εννοεί ότι υπάρχει κατασκευή άκρων που δεν αντιστοιχούν, δηλαδή φτιάχνουν ένα πολύ χοντροκομμένο άκρο για να διαφοροποιηθούν όντας οι ίδιοι άκρο. Επιστημονικοφανείς διατυπώσεις και αναλύσεις, οι οποίες στη συνέχεια καταλήγουν σε πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα. Και το κυριότερο απ' όλα, η ουσία και το πρόβλημα δεν κρύβεται τόσο σε όσα γράφουν, με πολλά τα οποία, όπως σε κάθε κείμενο αντίστοιχο, μπορεί να συμφωνήσει κανείς. Κάποιος φίλος Εβραίος είχε πει ότι στο Mein Kampf θα βρεις το 50% που λέει για τους Εβραίους είναι αλήθειες. Το πρόβλημα είναι τα άλλα 50%. Λοιπόν, έτσι και εδώ, το πρόβλημα είναι κυρίως όχι όσα γράφουν, αλλά όσα αποσιωπούν. Και θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Ένας τελευταίος λόγος, νομίζω, ότι είναι η προηγητικά καλλιέργεια του εδάφους. Από συλλογικά έργα που προωθήθηκαν από ισχυρά ΜΜΕ την προηγούμενη δεκαετία και μπέδωσαν μια συντηρητική εθνική πανεθνική αφήγηση ενός-δύο τελευταίων αιώνων. Σε ορισμένα τα οποία μετήχε τον ντουέτο ως συντελεστές για την δεκαετία του 40. Το «Εμείς οι Έλληνες» του Σκάι, οι «Αγώνες των Ελλήνων του Ελεύθερου Τύπου» που έγινε από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, και νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσον χώραγαν και τα έψιλον ιστορικά της ελευθεροτυπίας εδώ, αλλά είναι λιγότερο προφανές. Ο εργαλειακός χαρακτήρας του εγχειριδίου ολοκληρώνεται με την υποβολή μιας βιβλιογραφίας, είτε άμεσα ως βιβλιογραφικές κατευθύνσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου, τι να διαβάσετε, και με έναν τρόπο και τι να μην διαβάσετε, και έμεσα με την προβολή συγκεκριμένων έργων και άρθρων μέσα στο κείμενο. Από τις πολύ λίγες βιβλιογραφικές αναφορές που υπάρχουν, πολύ λίγες σε σχέση με ένα τέτοιο έργο και για τέτοια εποχή, με σχέση και το τι υπάρχει. Αυτή λοιπόν η υποβολή βιογραφίας ενισχύει την επίφαση επιστημονικότητας και αντικειμενικότητας, εξού και αναφέρονται με τα κατάλληλα κοσμητικά επίθετα και αριστερά βιβλία, και στρώνει ταυτόχρονα το έδαφος για το υπόλοιπο συνοδοιπορικό ρεύμα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να σπεύσουν να πάρουν τα κατάλληλα βοηθήματα. Γιατί βεβαίως ένα περίεργο έργο κάποιου Αμερικάνου του 60 κάτι, άντε να το βρεις. Αλλά το έργο του Βάιου Καλωρία, ας πούμε, που λέει ότι η άοπλη αντίσταση ήταν είδος συλλογική διοίκηση, τα στελέχη, τα πολιτικά στελέχη, ο Χρυσοχώου, Γενικός Διοικητής Μακεδονίας κλπ. Θα το βρεις σε κάθε βιβλιοπωλείο ή μπορεί να το παραγγείλεις. Λοιπόν, αυτή η βιβλιογραφική υποβολή βιβλιογραφίας είναι μια άκρος στρατευμένη καταγραφή. Υπόθηκε ήδη το περίφημο ιστορική και αριστερή ιστορική. Δεξιός ιστορικός δεν υπάρχει ούτε ένας μέσα. Ας πούμε, Ευάρχης Χατζηβασιλείου που είναι του Ντρίματος Καραμαλή και σούπερ δεξιός. Πουθενά δεν αναφέρεται, αναφέρεται ως παράδειγμα ιστορικού, τσιτάρεται επανειλημμένα κλπ. Πουθενά όμως δεν αναφέρεται ως δεξιός ιστορικός. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς γίνεται αυτό. Για τη Βρετανική, το ρόλο των Βρετανών, στη σελίδα 365,
λέει για τη Βρετανική πολιτική επίσης μετά από διάφορα, περισσότερο όμως από αριστερή σκοπιά είναι το διδακτορικό του Προκόπη Παπαστράτη. Στα αγγλικά, αντεβρέστο. Αμέσως παρακάτω, δύο σελίδες παρακάτω, υπάρχει ένα άρθρο του Νάγκελ Κλάιβ, δημοσιευμένο στα ελληνικά. Χωρίς την παραμικρή διευκρίνηση, ο αναγνώστης, ο άσχετος, μένει με την εντύπωση ότι πρόκειται για έναν Άγγλο ιστορικό ή Αμερικάνο. Στην πραγματικότητα ήταν ο επικεφαλής, ο σταθμάρχης της Intelligence Service στην Αθήνα. Λοιπόν, η αφήγηση του σταθμάρχης Intelligence Service θεωρείται αντικειμενική ιστοριογραφία, έστω και δια της παράληψης. Ο αριστερός πανεπιστημιακός είναι μη αντικειμενικός. Αντίστοιχα, είναι σημαντική και η αποσιώπηση κρίσιμων έργων, μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Ο δε Στεφάν Κουρτουά, που προαναφέρθηκε, είναι επιφανής ιστορικός του γαλλικού κομμουνισμού. Θα πω εδώ, προσθέτοντας αυτά που είπε ο Γιάννης, ότι σε αντίστοιχο Φιρέ, Φρασουά Φιρέ, τον παλιό κομμουνιστή, που ήταν ένας σοβαρός αντιδραστικός κομμουνιστής και η ιστορία του της Γαλλικής Επανάστασης έχει ένα ενδιαφέρον να τη διαβάσει κανείς, ο Στεφάν Κουρτουά ήταν απλά ένας καραγκιόζης. Είναι η διαφορά ίσως ανάμεσα στον παλιό κομμουνιστή ιστορικό και σε αυτό το πράγμα του 68 που πολύ γρήγορα έγινε νέοι φιλόσοφοι κλπ. Και εντάχθηκε σε ένα μηντιακό σύστημα. Ποια όμως είναι η βασική ιδέα που διατρέχει το εγχειρίδιο αυτό ως σπονδυλική στήλη? Δεν είναι όπως θα περίμεναν πολλοί η συνηγορία υπέρ του Τρίτου Ράιχ. Ρητά. Δεν είναι. Αλλά ποια είναι? Είναι τρία πραγματάκια. Το πρώτο και βασικότερο, η ρητή απονομιμοποίηση της μαζικής λαϊκής αντίστασης ως αντικειμενικού παράγοντα εμφυλίου πολέμου. Που παρουσιάζεται. Στην ουσία, όταν λένε εμφύλιος πόλεμος, μιλάνε για αντίσταση. Είναι χαρακτηριστικό το βασικό βιβλίο του Καλύβα, The Logical Civil War, ως μαρτυρίες για τον εμφύλιο, το οποίο έχει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, δεν είναι τόσο. Είναι πολύ απείρως σοβαρότερο από το καραγκιοζελίκι για το οποίο μιλάμε σήμερα. Λοιπόν, η οπτική είναι, έχει μαρτυρίες από Βιετνάμ, Αμερικανοί φαντάροι από το Βιετνάμ και το Ιράκ, οι οποίοι μιλάνε για έναν εμφύλιο πόλεμο, περιγράφοντας την αντίσταση ή μη αντίσταση κατά του στρατού κατοχής. Έτσι, ποιος εμφύλιος πόλεμος? Λοιπόν, άρα, στην ουσία η οπτική του ιστορικού είναι η οπτική του τύπου μέσα από ένα χάμβι που κινείται μέσα σε μια ζώνη κατεχόμενη. Δεύτερον, η έμεση εγκληματοποίηση της αριστεράς, το είπε και ο Γιάννης πολύ καλά. Και τρίτον, η ταύτιση του συλλογικού συμφέροντος, υπόρρητα αυτό, με το κρατούν κοινωνικό καθεστώς και κυρίως τους προστάτες των εκβισμών. Όπως όλες οι ιστορικές αναγνώσεις αυτής της περίοδου και κάθε άλλης περίοδου, το χειρίδιο αυτό διαβάζει το παρελθόν με τα μάτια του παρόντος. Το είπε και ο Πολυμένης νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστική η υποβάθμιση και σχετικοποίηση των μεταπολεμικών διώξεων και περιορισμών της δημοκρατίας. Σου περνά σε μια σειρά και η σχετικοποίηση που φτάνει σε επίπεδο γελιότητας για να, όταν τα λέει κάπου ότι οι ταγματασφαλίτες μετά το 81 μπήκαν στη θέση των κομμουνιστών προδικτατορικά. Υπενθυμίζω ότι οι κομμουνιστές προδικτατορικά πήγαιναν φυλακή με τον 509. Ακόμα και ένα αφαίρεμα της Αυγής το 64 του Γεωργίου Παπανδρέου για την αντίσταση κατά των Γερμανών διώχθηκε με τον νόμο περιτύπου. 64, έτσι, δεν μιλάμε για παλιότερα. Κανείς δεν δίωξε κανέναν ταγματασφαλίτη μετά τα δικτατορικά, έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια σύγχυση απέναντίας. Θυμίζω ότι παρά την αναγνώριση αντίστασης το 82 και την κατάργηση των παπαδοπουλικών νόμων, ρητά προβλέφτηκε από τον νόμο του 82 του Πασόκ ότι για λόγους σκοπιμότητας, όπως είπε ξεκάθαρα ο γεννηματάς στη Βουλή, οι συνταξιοδοτήσεις και τα άλλα ωφελήματα τα παλιά παραμείναν. Δηλαδή, ταγματασφαλίτες συνέχισαν μετά το 82 να παίρνουν συντάξεις. Όχι ταγματασφαλίτες και οι πεζόντες. Και αυτό το διαπίστωσα εγώ από μια νομολογία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κλήθηκε το 91 να αποφασίσει σε ποια από τις δύο χείρες ενός δίγαμου ταγματασφαλίτη που εξαφανίστηκε το 44 ανήκει η σύνταξη. Λοιπόν, και από εκεί καταλαβαίνεις ότι το 91 εξακολουθούσαν να παίρνουν σύνταξη οι χείρες. Λοιπόν, τώρα, άρα έχουμε μια πολύ προβληματική και κρίσιμη σύγχυση της διαφοράς ανάμεσα στην ένομη καταστολή και την κοινωνική απαξία. Γιατί βεβαίως με τα πολιτευτικά, αλλά και παλιότερα, ο όρος ταγματασφαλίτης ήταν βρισιά. Και θα πάω και πιο πίσω. Το 46, σε μια από τις αναφορές του Μαρκεζίνη προς τον βασιλιά Γεώργιο στο Λονδίνο, μετά τις εκλογές του 31 Μαρτίου, όταν ανεβαίνει δεξιά, περιγράφει αυτό το κλίμα ότι ρε παιδί μου, το παρατραβάνει η δική μας. Και λέει τώρα, οι περισσότεροι δικοί μας έχουν βάλει Φυρί και Σόνι πρώτο στόχο να δικαιώσουν για τον κάθε ταγματαλίτη. Και το πρωτότυπο λέει ταγματαλίτης. Βεβαίως, όταν ο Μαρκεζίνης το δεκαετία του 90 τα εξέδωσε, το ταγματαλίτης έγινε ταγματασφαλίτης. Στο κομμάτι που έχει βάλει. Λοιπόν, και βεβαίως σαφή σύνδεση είναι με την σύνδεση αυτού του στόχου με την αντοχή του εθνολαϊκού αφηγήματος, όπως λένε,
και τη λειτουργία του ως εν μέσω κρίσης πώς αναπαράγει αντιστάσεις, ως σημείο αναφοράς. Όλα αυτά τα περικατοχής, δοσιλόγων κλπ. Ο ρεβανσισμός της μνήμης καταγγέλλεται μάλιστα ρητά στον επίλογο ως αιτία ανόδου και πάτημα υπόβαθρο της ανόδου συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων. Λίγο μετά φωτογραφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πούν και το ΠΑΣΟΚ το 80, αλλά εδώ έχουν ένα πρόβλημα με τον κόσμο της αναφοράς. Πάντως το 1995 ο Καλύβας, όταν ξεκίνησε, έκανε τη στροφή των ενδιαφερόντων του από την Χρυσή Δημοκρατία και τη σχέση θρησκείας και δεξιά στην Ευρώπη, που ήταν η διατριβή του, η διδακτορική, στα κατοχικά, λίγο πριν πάει στη Μεσσηνία και μετά στην Αργολίδα, ένα κείμενό του σε αμερικανικό περιοδικό της διασποράς, της ελληνικής διασποράς, έλεγε ότι η αντοχή του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80, παρόλο που το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, έκανε κολοτούμπες σε πολλές από τις επαγγελίες του, οφείλεται στη διαιτητική τομή της δεκαετίας του 40 και εκεί πρέπει, δεν το λέει έτσι ρητά, αλλά το υπονοεί, να πατήσει οποιαδήποτε αντεπίθεση από τα δεξιά. Τώρα, το ζουμί του βιβλίου είναι στις σελίδες 128 με 132. Ένα κρίσιμο ερώτημα, διαβάζω, είναι αν η αντίσταση τελικά ωφέλησε ή έβλαψε τη χώρα. Και ακολουθούν 4 σελίδες τοποθέτησης. Η απάντηση 4 μετά είναι: όπου η αντίσταση δεν είναι διαπλάκη με πολιτικές διαιρέσεις και πήρε μαζικό και ένοπλο χαρακτήρα, μεταλλάχθηκε σύντομα σε εμφύλια σύραξη. Αντίθετα, όπου η αντίσταση παρέμεινε στο χώρο της δολιοφθοράς και της κατασκοπίας, υπό βρετανικό έλεγχο, λέω εγώ αυτό το λέω, εκεί μπόρεσε να κρατηθεί μακριά από τις αδερφοκτόνες συγκρούσεις. Άρα, η καλή αντίσταση είναι τα δίχτυα κατασκοπίας και σαμποτάζ των Εγγλέζων, όταν ο λαός πάρει όπλα. That's a problem. Λοιπόν, εξίσου χαρακτηριστική είναι και η διαχείριση εκ μέρους της μαζικής στράτευσης στο ΕΑΜ. Επειδή εντάξει, δεν είναι χουντικοί παλιοί να λένε, ας πούμε, ότι όλοι. Κάπως πρέπει να εξηγήσουν ότι δεν μπορούν όλοι αυτοί που πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις και στις κινητοποιήσεις και δίναν τη ζωή τους να ήταν επειδή τους τρομοκρατούσε το ΕΑΜ. Και το ΕΛΑΣ, η όπλα, κάτι θα γινόταν. Γιατί συμμετέχουν οι άνθρωποι σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, από φόβο, σκοπιμότητα ή από ιδεολογία και ενθουσιασμό? Προσέξτε τη σειρά των λέξεων, είναι χαρακτηριστική δομή. Η απάντηση είναι για όλους αυτούς τους λόγους. Φυσικά, προφανώς κάποιος ο οποίος μπαίνει την τελευταία στιγμή στο ΕΑΜ, στο παραπέντε, μπορεί να το κάνει από σκοπιμότητα. Και κάποιος να το κάνει επειδή στην περιοχή του, μετά τις συγκρούσεις εμφύλειες, έχουν ζωρίσει τα πράγματα τους αντιαμερικούς. Υπάρχουν όλα. Αλλά για όλους αυτούς τους λόγους, ποια κομμάτια, σε ποιες φάσεις, με ποια διαδοχή και πόσο. Έτσι, είναι χαρακτηριστικό ο τρόπος, ο υπεροπτικός με τον οποίο περιγράφουν, καταρχήν η έμφαση δίνεται 2 σελίδες για το φόβο και τη σκοπιμότητα. Έτσι, το εξηγούν αναλυτικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που περιγράφουν την ιδιωτελή στράτευση. Είναι πάρα πολύ υπεροπτικός ως εξής. Τέλος, ένα σημαντικό κομμάτι νέων ζηλωτών βρίσκει την ευκαιρία στις νέες συνθήκες να δηλώσει τον ενθουσιασμό του για τις εξελίξεις. Αυτό είναι η απελευθέρωση. Είναι νέοι ζηλωτές, ευκαιρία. Δεν υπάρχει στράτευση. Δεν υπάρχει 4 χρόνια κόσμος που δίνει μάχες και σκοτώνεται. Είναι ένα πράγμα που κάποιοι νέοι ζηλωτές, δηλαδή ψιλοπάλαβοι, ας πούμε, μας πάει ξανά στην εικόνα της ταινίας του Βούλγαρη, που ο μεν δεξιός είναι ένας Ελληνάρας με ψυχή και ωραίος τύπος, ενώ ο αριστερός είναι λίγο παρανοϊκός που έχει γίνει αριστερός επειδή είδε κάποτε το Στάλιν στη Μόσχα, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν. Τις οποίες λοιπόν οι οποίες ευκαιρίες δεν τις φτιάχνει η πολιτική δράση και τις εξελίξεις, αλλά και τελικά είναι το πνεύμα του μεταπολεμικού ολοκληρωτισμού που διέπει το ΕΑΜ. Μεταπολεμικός ολοκληρωτισμός. Αποκαλυπτικά είναι και τα 4 τεκμήρια που χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν την εχθρότητα ή καχυποψία τοπικών κοινωνιών απέναντι στο ΕΑΜ Ελλάς μετά την εμφάνισή του. Μόνο ένα είναι από η αμική πηγή, από το εξαιρετικό βιβλίο Συλλογή Μαρτυριών της Βασιλικής Παπαγιάννη. Και τι αφορά? Αφορά την αντίδραση, συντηρητικές αντιδράσεις στην πολιτική στράτευση των κοριτσιών της ΕΠΟΝ. Μας κοιτάγαν άσχημα και υπήρχε αντιδράσεις. Λοιπόν, οι αντιδράσεις αυτές δεν αξιολογούνται. Δεν υπάρχει αξιολογική αποτίμησή τους από τους συγγραφείς. Είναι κάτι γενικό που συμβαίνει. Και τελευταίο. Οι άλλες τρεις είναι μία ημερολογιακή εγγραφή ενός παπά της Σάρτας, η οποία όμως είναι μάλιστα είναι 2 κολλημένες, Δεκέμβρη του 1943 και Γενάρη του 1944, δηλαδή στο φόρτε του εμφυλίου πολέμου ΕΑΜΕΔΕΣ, όταν και οι 2 μεριές αλλοπεσοκόβονται, αυτό δεν το λένε, παραπέμπουν στο βιβλίο, αλλά λένε ότι είναι η αντιδράση που παρηγάγει η εμφάνιση του Ελλάς. Δηλαδή 1,5 χρόνο που υπάρχει το ΕΑΜ, και όταν πια συγκρούνται και προφανώς υπάρχουν αγριώτες εκατέρωθεν, και το ξέρουμε, και περίπου ισοδύναμες εκατέρωθεν,
Ίσως ο ΕΔΕΣ θα έκανε και λίγο παραπάνω, αλλά δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Αυτό εμφανίζεται ότι είναι αντίδραση στη βία του ΕΑΜ εξ υπαρχής. Τρίτον, η περιγραφή του σημερινού, ενός σημερινού συγγραφέα, του Καλανιώτη που προείπα, επίσημου ομιλωτή στα μνημόσια από τον Τάγμα Ασφαλιτών της Βόρειας Ελλάδας, για το Ζορμπαλίκι του ΕΑΜ κλπ. Όποιος δεν ξέρει βέβαια, δεν καταλαβαίνει τι είναι ο τύπος που γράφει. Μπορεί να είναι ένας παλιός αγωνιστής του ΕΑΜ. Και τέλος, η αφήγηση ενός γιου και αδερφού εκτελεσμένου από τα ασφαλιτών του Βαλτετσίου, Ελληνοαμερικανού, ο οποίος, εντάξει, λέει διάφορο άνθρωπος, εντάξει, λογικό είναι. Λοιπόν, και τέλος έχουμε την αξιωματική διακήρυξη, η οποία βέβαια δεν πατάει πουθενά, ότι αντίθετα από ό,τι διακηρυσσόταν, η λαοκρατία δεν προέκυψε από κοινωνικές ανάγκες και στόχους μιας αγωνιζόμενης κοινωνίας πολιτών. Ήταν κάτι από πάνω. Αυτό τώρα από πώς προκύπτει, ότι η πλειοψηφική στελέχωση των οργάνων της λαϊκής εθνικής πολιτοφυλακής και πολύ δευτερευόντως κάποιων μονάδων του Ελλάς από μέλη του ΚΚΕ. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των μελών των μονάδων του Ελλάς και της εθνικής πολιτοφυλακής στην απελευθέρωση είναι μέλη του ΚΚΕ. Πολιτοφυλακή είναι 100%. Όπως όμως δεν τους απασχολεί πώς πρώτον το ΚΚΕ, βρεθήκαν τόσα μέλη του ΚΚΕ, ενώ το ΚΚΕ είναι διαλυμένο κόμμα μερικών εκατοντάδων ακτιβιστών στα όρια της επιβίωσης το 41. Δηλαδή, τι είναι ΚΚΕ το 41, το ΚΚΕ είναι κάτι μεταφυσικό. Ένα πράγμα από πάνω μέχρι κάτω το ίδιο. Δεν έχει καθόλου εσωτερικές εντάσεις και αντιθέσεις, δεν τους απασχολούν καθόλου εσωτερικές συγκρούσεις. Η εσωτερική κριτική που υπάρχει είναι μόνο ως επιχείρημα έτσι καφενιακό και ο δικός σου το λέει εδώ, ας πούμε, σαν τσιταριστή. Γιατί φυσικά οι εσωτερικές συγκρούσεις και εντάσεις και διαφορές γραμμής από κοινωνικές και πολιτικές επιμέρους συνιστώσεις του κόμματος θα χάλαγε τι, θα χάλαγε το βασικό σχήμα του ολοκληρωτισμού. Ότι ένα πράγμα από πάνω μέχρι κάτω το ίδιο. Τώρα, όσοι σοβαροί συγγραφείς των τελευταίων χρόνων, δεξιά και αριστερά μου δύο, ο Χαραλαμπίδης ένας τρίτος, έχουν ασχοληθεί με την ανάλυση των λόγων και των μηχανισμών της μαζικής ένταξης στο ΕΑΜ, κατηγορούνται στο εγχειρίδιο ρητά, σελίδα 294, για κοινωνιολογισμό. Δηλαδή, επιλέξει υποτίμηση του πολιτικού στοιχείου έναντι του λεγόμενου κοινωνικού. Όμως Καλύβας και Μαραζίτης καταφεύγουν οι ίδιοι όχι απλά στην υποτίμηση, αλλά στην πλήρη αποσιώπηση του πολιτικού στοιχείου έναντι του λεγόμενου κοινωνικού όταν ασχολούνται με δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, τις εμφύλιες συγκρούσεις μεταξύ αντιστασιακών οργανώσεων της κατοχής και δεύτερον, με τη λευκή τρομοκρατία του 45-46. Πρώτον, στην πρώτη περίπτωση λένε ότι οι συγκρούσεις μεταξύ εαμικών και μη εαμικών ανταρτοομάδων οφειλόταν σε ανταγωνισμό για σπάνιους πόρους συμπεριλαμβανομένης της Βρετανικής χρηματοδότησης. Όμως, η παρακάτω αφήγηση, αυτός ο ανταγωνισμός εξαφανίζεται και έχουμε έναν Ελλάς που επιτίθεται διαρκώς. Και κυρίως αποσιωπάται, εδώ έχουμε τις αποσιωπήσεις, ο σχεδιασμός, η ύπαρξη ενός συμπαγούς καθοδηγητικού κέντρου, ολιγομελούς και σκληρά υψηλά κοινωνικά ιστάμενου της Αθήνας, το οποίο μιλάμε και το επιτελείο Χρήστου Ζαλοκώστα, Σπύρου Μαρκεζίνη, Αντώνη Μπενάκη, Οικονομική Επιτροπή λέγεται, το οποίο ήδη από το φθινόπωρο του 1942 συγκροτείται, σχεδιάζει τον εμφύλιο πόλεμο, το πώς θα στηθούν αντιαμικές ανταρτομάδες σε περιοχές που υπάρχει μόνο ΕΑΜ, με σκοπό να ελέγξουν την Πελοπόννησο και τη Στερεά και να χτυπήσουν το ΕΑΜ. Υπάρχει ένα άρθρο μου για όποιον ενδιαφέρεται στο αρχαιοτάξιο το προτελευταίο. Λοιπόν, και αποσιωπούν επίσης και ο Μπενάκης μαζεύει φράγκα από τους βιομήχανους και τα σπρώχνουν σε αυτές τις οργανώσεις, τις οποίες επίσης διεισδύουν βασιλικοί και φασίστες αξιωματικοί για να τις αποσπάσουν από τα δημοκρατικές καθοδηγήσεις, όπως στην περίπτωση του Ψαρού και του 542. Και επίσης αποσιωπούν τη συνεργασία ορισμένων αυτές τις οργανώσεις με τους Γερμανούς, του Εθνικού Στρατού στην Πελοπόννησο, της ΠΑΟ στη Μακεδονία κλπ. Αναπαράγοντας, αυτό έχει κάνει και ο Μαρατζίδης, ο Γιασασίν Μιλέτ, τη δικιά τους αφήγηση, δηλαδή την αφήγηση των ίδιων των συνεργατών, ότι μας βάρεσε το ΕΑΜ και καταφύγαμε στους Γερμανούς. Τη στιγμή που, αν μελετήσει κανείς και τα γερμανικά, ιδίως τα γερμανικά αρχεία και τα βιβλία που έχουν στηριχθεί σε αυτά, ακόμα και από μη κάθε άλλο παρά αριστερούς ανθρώπους, όπως του Μάγερ, ας πούμε, τα βιβλία του Μάγερ, προκύπτει σαφώς σχέση αυτών των οργανώσεων με τους γερμανικές επαφές με τους Γερμανούς πριν τη σύγκρουση με το ΕΑΜ. Και επίσης μη υπάρχει καμία σχεδόν, με εξαίρεση το 542, αντιστασιακή δράση. Ούτε η ΠΑΟ ούτε ο Εθνικός Στρατός είχαν την παραμικρή. Τέλος, στη δεύτερη περίπτωση της λευκής τρομοκρατίας, πάλι μιλάνε για αυτόνομη δυναμική, αντεκδικήσεις και διάφορα τέτοια, αποσιωπώντας πρώτον το ρόλο του στρατού. Είναι κομβικός ο ρόλος του στρατού και αυτό έχει τεκμηριώνεται από τα επίσημα αρχεία του στρατού που έχουν δημοσιευτεί ήδη από το 98. Δεύτερον, από το ντοκουμέντο του Χρήστου Ζαλοκώστα προς τον Βασιλιά που έχουμε δημοσιεύσει στον ιό το 2009, που λέει πως στήθηκε
το κεντρικό καθοδιοικητικό επιτελείο του παρακράτους τον Ιούνιο του 1946, με την ονομασία Μακεδονικό Κομιτάτο, και στο οποίο μετήχαν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, οι τρεις διευθυντές και εκδότες των βασικών δεξιών εφημερίδων, Ελληνικό Αίμα, Εμπρός και Εστία, και διάφορες άλλες φυσιογνωμίες του δημοκρατικού δεξιού χώρου. Και οι οποίοι τι κάνανε, φτιάχναν λίστες ανθρώπων, νόμιμων ανθρώπων, που θα δολοφονούνταν. Στελεχών, μεσαίων και ανώτερων της αριστεράς. Το γνωστότερο θύμα του ήταν ο Γιάννης Ζεύγος, το 44 στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, υπάρχει μια εξειδανίκευση και ξύμνηση της ξένης δυτικής, όμως όχι της σοβιετικής, ανάμειξης. Στους Βρετανούς εμφανίζεται μια αμυντική στάση. Μοναδική πηγή είναι ο Τζόνι Ατρίδης, συντηρητικός συγγραφέας. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν χρησιμοποιούν, δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο εξαιρετικό άρθρο του Γιάννη Γιαννουλόπουλου, Το πρώτο τέλος του Θεού, Το πρώτο λάθος του Θεού, που έχει εντοπίσει τις διαδοχικές εκδοχές των πρακτικών της συμφωνίας της Μόσχας Τσόρτσιν Στάλιν. Για αυτήν δε τη συμφωνία Τσόρτσιν Στάλιν, λέει, τα λένε οι συγγραφείς, ότι δεν πρέπει να την πάρει κανείς της μετρητής. Το γιατί δεν πρέπει να την πάρει. Λίγο παρακάτω μας λένε βέβαια ότι η ενεργή εμπλοκή των Βρετανών απέτρεψε την επέκταση των σοβιετικών στρατευμάτων και την επιβολή μιας κομμουνιστικής δικτατορίας του ΕΑΜΕΛΑΣ. Πώς είστε, κομμουνιστική δικτατορία του ΕΑΜΕΛΑΣ, έτσι, όλα δεδομένα. Και επίσης έχουμε το φοβερό ότι το γεγονός ότι οι Βρετανοί δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τις εμφύλιες συγκρούσεις όπως επιθυμούσαν, δεν σημαίνει κιόλας ότι τις κατασκεύασαν. Αυτό μιλάμε ιδεολογικότερο σχήμα. Μετά από τόσα έγγραφα βρετανικά που έχουν βγει, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, ας πούμε, και αντιιστορικότερο. Οι Αμερικανοί πιστώνονται με έναν ιδεαλισμό, σε αντίθεση με το σοβιετικό επεκτατισμό. Ισχυρίζεται δε οι συγγραφείς ότι δεν κατάφεραν οι έρμοι να τηθασέψουν το πελατειακό κράτος. Αυτό τους χρεώνουν, ότι το πελατειακό κράτος υπερεύει τις προθέσεις των Αμερικανών. Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι τα στελέχη των Αμερικανών φρικάρουν καμιά φορά από το πελατειακό κράτος, αλλά ένας στοιχειοδός επιστήμονας, θα όφιλε να προβληματιστεί για το ρόλο και την κομβική θέση αυτού του πελατειακού κράτους στη συγκρότηση του αντιαμικού και του αντικομμουνιστικού μπλοκ. Δηλαδή, ότι δεν μπορούσε χωρίς πελατειακό κράτος να υπάρξει αυτό το μαγαζί. Στη δεδομένη συγκυρία. Τέλος, μας λέει το 47, εισαγωγικά, ο ελεύθερος κόσμος θα αντιμετώπιζε τον κομμουνιστικό συνασπισμό σε μια μάχη καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν μιλάμε για στράτευση, δεν μιλάμε για καμία, είναι μια αντικειμενική προσέγγιση της ιστορίας. Ελεύθερος κόσμος έναντι κομμουνιστικού επεκτατισμού. Τώρα, πώς χειριζόμαστε, ελάχιστα πράγματα γιατί έχω νομίζω να το έχω πατραβήξει, πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο κίνδυνοι και μια πρόκληση που πρέπει να τη δούμε και ως ευκαιρία. Οι κίνδυνοι είναι. Ο πρώτος κίνδυνος είναι η υποτίμηση του φαινομένου. Έλα, μωρέ, μια μόδα είναι, θα περάσει. Τώρα πια με τις πωλήσεις δεν το πολύ ακούω. Το έχω ακούσει πάρα πολύ στη δεκαετία του 2000. Μόδα είναι, σε δύο χρόνια δεν θα θυμάται κανείς αυτή τη συζήτηση κλπ. Το δεύτερο είναι πολύ σοβαρότερο, γιατί έχει παράξει. Το έχουμε δει πιο σοβαρό. Είναι οι αμυντικές αντιδράσεις. Δηλαδή να πάμε από τη φάση, επειδή βλέπουμε ένα ολόκληρο σχεδιασμό που δημιουργεί έτσι αντιδράσεις, να υποταχθούμε σε μια απολογιστική προσέγγιση, έτσι, η ιστοριογραφική έτσι, μεταφορά του σύντροφη αλυσίδες. Έτσι, μας την πέφτουνε αλυσίδες. Και δεύτερο, αυτό να οδηγήσει σε αυτολογοκρισία, εξειδανίκευση και αποσιωπήσεις. Αυτό τι θα έκανε, οι οποίες οδηγούν νομοτελειακά σε μια απονομιμοποίηση της αριστερής αφήγησης. Δηλαδή, όσο πιο πολύ φωνάζουμε ζήτω τα ηρωικά νιάτα της αριστεράς, τόσο πιο πολύ πέφτουν στα μάτια της κειμενόμενης. Μπορεί να μας αρέσει και ένα κομμάτι σκληρού πυρήνα να τη βρίσκει με αυτό το πράγμα, αλλά στα μάτια του μεσαίου χώρου που παίζεται το κειμενόμενο, χάνουμε σε νομιμοποίηση και δίνουμε έδαφος στον αντίπαλο. Θα έλεγα μάλιστα, εγώ προσωπικά διακρίνω πάρα πολύ ανάμεσα στη γενιά της αντίστασης, καταλαβαίνω αυτού του τύπου τα ανακλαστικά, γιατί είναι άνθρωποι που περάσανε άπειρα δράματα. Κάποια στιγμή τους αναγνωριστήκανε και αράξανε και λίγο πριν αποχωρήσουν το μάτι του το κόσμο, βλέπουν κάποιους να τους την ξαναπέφτουνε με τον λαγκάζ, ας πούμε, τον διοκτών τους, και οι άνθρωποι, εντάξει, λογικό είναι να αντιδρούν αμήχανα και σπασμωδικά. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα στη δικιά μας γενιά, η οποία ούτε αυτά τα ανακλαστικά, ούτε αυτά τα δράματα έχει περάσει, και καλό είναι να μην ενσωματώνουμε τα δράματα των προηγούμενων σαν δικά μας. Μια πρόκληση. Η πρόκληση είναι να ασχοληθούμε με τα ζητήματα που βάζει ο αντίπαλος
και να τους απαντήσουμε. Να φωτίσουμε τις κοινωνικές διαστάσεις της σύγκρουσης. Εδώ νομίζω ότι, και νομίζω ότι εδώ πέρα ο ευρωπαϊκός εμφύλιος πόλεμος μπορεί να διαβαστεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι ήμασταν όλοι Ευρωπαίοι και ο εμφύλιος πόλεμος είναι κακό πράγμα και άρα τα βρούμε στο φιλελεύθερο μεσαίο χώρο και δεν θέλουμε ούτε κομμουνισμούς ούτε φασισμούς. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια πανευρωπαϊκή σύγκρουση και δεν είμαστε στο μικρό κόσμο του ελληνισμού απέναντι στους απειλές. Υπάρχει μια ιδεολογική, πολιτική και κοινωνική σύγκρουση πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας κλίμακας. Γιατί έτσι μην ξεχνάμε ότι ο αγγλικός στρατός που τσακίζει την αντίσταση εδώ, ένα χρόνο μετά την πέφτει σε Σαϊγκόν, την πέφτει σε Χαϊφόγκ, την πέφτει στη Σουραμπάγια στην Ινδονησία και επαναφέρει τη γαλλική και την Ολλανδική επικιοκρατία. Μπορούμε να απαντήσουμε λοιπόν επί της ουσίας τα ζητήματα, όχι κολοστρίβοντας. Νομίζω ότι για ένα αφήγημα κοινωνικά ανταγωνιστικό που τον ενδιαφέρει τα συμφέροντα των κυριαρχούμενων τάξεων, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, τίποτα να χάσουμε από αυτό. Και τουλάχιστον αυτό προσπάθησα εγώ να κάνω με τον κόκκινο Δεκέμβρη, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το κατάφερα, αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι να μην δώσουμε την εικόνα ότι μας έχουν τρομοκρατήσει και πάμε πίσω και το βουλώνουμε και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και να μαζεύουμε πράγματα. Γιατί η νίκη, υπάρχει ένα αντικείμενο ότι η αριστερά μετά το 90 και μετά το 68 και μετά το 56 υπήρξε πολύ πιο αυτοκριτική. Αυτό που είπε ο Βόγλης, ότι το αφήγημα της δεξιάς είναι συμπαγές και δεν κάνει πίσω. Λίγο έκανε στη μεταπολίτευση εθνικοενωτικά, ενώ της αριστεράς έχει πολλές, ένα προβλησμό αφηγήσεων, αυτό είναι όμως και η δύναμή μας. Τον προβλησμό των αφηγήσεων κανένα εγχειρίδιο αυτού του τύπου δεν μπορεί να τον καταστήλει. Αν μπούμε στη γραμμή και παριστάνουμε τους μαΐλιδες, θα μας τσακίσουν. Ευχαριστώ.